Σύντροφοι και συντρόφισσες, είμαι ο Φρατζολάς Λεωνίδας, καθηγητής μαγειρικής σε ιδιωτικά ΙΕΚ της Αθήνας, γράφω και στην εφημερίδα του Δήμου στο Δήμο και Πολιτεία και έχω διατελέσει τις εκπομπές της συντρόφισσας σε μήνας διγενής ως σεφ στις ψυχαγωγικές εκπομπές της. Είμαι γιος του Σίμου Φρατζολά, αγωνιστή και σύντροφου και έχω και την τιμή να είμαι και ανιψιός του αέμνηστου Μίτσου Βασιλακάκη. Ευχαριστώ πολύ. Συγχωρήστε μου λίγο το άγχος, δεν το έχω ξανακάνει. Ήρθα και εγώ εδώ σήμερα να ενώσω τη φωνή μου με το Βαγγέλη και όλους εσάς. Φυσικά είμαι στο κόμμα από τα γενοφάσκια μου και να σας μιλήσω για τον εργατικό μεσαίωνα της εστίασης. Είναι σίγουρο ότι πολλοί από εσάς γνωρίζετε κακές έως άθλιες συνθήκες εργασίας, ωράρια που δεν τηρούνται, αποδοχές πολύ χαμηλές και τρομερή εκμετάλλευση, εργατικά ατυχήματα και γενικά καμιά προστασία στον εργαζόμενο. Εγώ προσωπικά έζησα φωτιά σε ξενοδοχείο το καλοκαίρι, καθώς και πλημμύρα, και φυσικά έναν απαράδεκτο επιχειρηματία που το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να πάρει την ασφάλεια. Ούτε οι κρουνοί είχαν νερό μέσα, ούτε τίποτα. Ούτε που τον ένοιαζε την ώρα της φωτιάς, εμείς τι θα απογίνουμε. Δεν τα βίωσα φυσικά φέτος όλα αυτά. Είμαι 35 χρόνια στην εστίαση, αλλά ειδικά την τελευταία δωδεκαετία ζούμε αδιανόητες καταστάσεις με όλες τις κυβερνήσεις. Απαράδεκτα πράγματα, για να μην μιλήσω για την πανδημία, ακόμα χειρότερα. Είμαστε μία χώρα του ό,τι να είναι και όπου βγει. Βλέπετε τι ωραία που μας πασάρουν οι συστημικοί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα νέα φρούτα φαινόμενα της πολιτικής έχουν καταφέρει να μας κάνουν να ξεχάσουμε την ακρίβεια, την ανεργία και τη φτώχεια. Μας γυρνοβολάνε δύο Αμερικανάκια το πρωί μέχρι το βράδυ στην TV για να τους βλέπουμε να τα ισοπεδώνουν όλα. Ταξίδια αναψυχή στη Μακρόνισο που χύθηκε αίμα και την επόμενη στη Βίλα στις Πέτσες που χύθηκε σαμπάνια. Και οι εφοπλιστές μαζί και ο λαός. Όχι ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Όχι. Πολιτικός αχταρμάς μας προσανατολίζουν και δεν μας αφήνουν να επικεντρωθούμε στα σοβαρά προβλήματα. Το λάδι έχει φτάσει στο Θεό. Στα μαγαζιά πλέον για να φας πατάτα τηγανητή είναι ρίσκο. Τα λάδια δεν αλλάζουν ποτέ. Το πιο φθηνό τυρί έχει πάνω από 15 ευρώ το κιλό. Ως σεφ έχω ξεχάσει να μαγειρεύω μοσχάρι. Τα κοστολόγια έχουν ανέβει 3 φορές επάνω. Η ποιότητα έχει πέσει κατακόρυφα. Να μην σας κουράσω, θα είμαι σύντομος. Ένα τελευταίο θέλω να πω ακόμα. Είπε μια ψυχή σε συνέντευξη πρόσφατα ότι πήρε τη δημαρχία από το ΚΚΕ που έπαιρνε στο Βύρονα 80%. Ξέρετε ποια ψυχή είναι αυτή. Για πάμε να θυμηθούμε αυτές τις εποχές πάλι. Η συσπήρωση έγινε. Εμπρός λοιπόν, λαέ, ξαναεμπιστέψου μας. Ευχαριστώ πολύ, δεν έχω να πω κάτι άλλο.